η οποία ταυτοχρόνως έχουσα και την δημοσιογραφική ιδιότητα που δεν έχει απολέσει, θα μας τα πει φαντάζομαι και με άλλη ματιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα και στη Μαρία τη Σπυράκη, η οποία αν δεν κάνω λάθος πριν τη Νέα Δημοκρατία έχει φορτώσει, γιατί δίνονται λεφτά στην από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες και αυτοί έχουν μπλοκαριστεί στα σύνορα της Ειδωμενής. Έτσι είναι ακριβώς έτσι. Έτσι μας έλεγε ο Δήμαρχος το πρωί στην Αγγελική Δουλγεράκη και θέλω να μου το πείτε αυτό, κυρία Σπυράκη. Είναι ακριβώς έτσι, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προενταξιακά κονδύλια και στην Τουρκία 3 δισεκατομμύρια που τις ξέρετε τις ευθύνες της. Πρέπει να κάνει hot spot, πρέπει να δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας και όχι να αφήνει τους ανθρώπους στον δρόμο και τελικά να καταλήγουν με βάρκες να πνίγονται στο Αιγαίο. Αλλά και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 24 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 12,5 για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, και εκεί, αντί να διευκολύνονται οι προσφυγικές ροές, δημιουργούνται φράχτες με ευρωπαϊκά λεφτά για να καταλήγουμε σε αποθήκες ψυχών στην Ειδωμένη. Κοιτάξτε, Γιώργο, επιτρέψτε μου να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κλαμπ στο οποίο εισερχόμαστε ή επιχειρούμε να εισέλθουμε για να μοιράζουμε χρήματα. Είναι ένα κλαμπ που εκτός από την αλληλεγγύη που έχει στη βάση του, έχει και μια σειρά υποχρεώσεων. Επέλεξε λοιπόν μια στρατηγική για τις προσφυγικές ροές, γιατί αυτό είναι το σωστό, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί γιατί δεν μπορούν να σταθούν στις εστίες τους. Οι προσφυγικές ροές πρέπει να διευκολύνονται για να φτάσουν στις βόρειες χώρες, στις χώρες που μπορούν να τους κρατήσουν και να τους προσφέρουν στέγη και δουλειά. Ευτυχώς που κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται και με αυτά. Γιατί, κυρία Σπυράκη, και πάω τώρα, Μαρία Σπυράκη, πάω τώρα στο άλλο. Η εικόνα, με συγχωρείς πάρα πολύ, άσε την Κυριακή, πάει αυτό. Η εικόνα χθες το βράδυ στην εκπομπή του Χατζηνικολάου έκανε πολλούς νεοδημοκράτες να σκύψουν το κεφάλι σχεδόν με μαύρο δάκρυ. Θέλω να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν μέσα σε αυτή την εικόνα. Ναι, το είπα και εγώ. Λέω, μπορεί να σας φαίνεται τρελό, δεν εκφράζω προτίμηση, δεν αποφασίζω εγώ, αλλά είναι εκτός κάδρου. Αυτό οφείλω να το διατυπώσω. Φαίνεται εξάλλου, τι να το διατυπώσω. Αλλά... Και έκανε και μια πολύ καθαρή επιλογή. Έκανε μια δήλωση στη Βουλή, όπου εκ των υστέρων παρουσίασε την επιστολή στις 11 Νοεμβρίου, με την οποία είχε προειδοποιήσει τον μεταβατικό πρόεδρο, τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι η εταιρεία ενδεχομένως θα είχε προβλήματα και δεν θα μπορούσε να διοργανώσει την ψηφοφορία. Και πέραν τούτου, χθες βράδυ, μέσω των συνεργατών του, διαμήνυσε ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Είναι φανερό ότι αυτό είναι επιβεβλημένο. Σήμερα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο έμεινε και ο Γιώργος στην Αθήνα και θα πάω την Τετάρτη τα χαράματα στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό, γιατί την έχουμε ζητήσει τη συνεδρίαση αυτή 16 βουλευτές του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σωστά. Με πρωτοβουλία του Λευτέρη Αυγενάκη. Έγινε λοιπόν, θα γίνει λοιπόν, για να πω την αλήθεια, αυτή η συνεδρίαση στις 7 το απόγευμα. Εκεί πρέπει οι 4 υποψήφοι να καταστήσουν σαφές ότι κρατούν απόσταση από τη διοργάνωση των εκλογών. Δεν μπορούν να εμπλέκονται πια. Είναι νομίζω καθαρό. Ο Κυριάκος παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Άδωνης παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι δύο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να μάθουμε τι έγινε και πώς κινείται τώρα η διαδικασία για την ανέβρεση της πλέον αξιόπιστης και της πλέον σοβαρής εταιρείας που θα αναλάβει τη διοργάνωση για τις εκλογές από τη βάση. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρά μόνο να ορίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα εκλογές από τη βάση με όλους τους υποψήφιους σε απόσταση από τη διοργάνωση. Ποια απόσταση, Μαρία Σπυράκη, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα, γιατί είσαι και πολιτικός τέλεχος και ευρωβουλευτής. Ποια απόσταση? Εχθές το βράδυ ο μεταβατικός, μέχρι σήμερα πρόεδρος του κόμματος, στην ουσία λέει ότι αν, για μένα είναι παιδική χαρά αυτό, εάν ο Σαμαράς πάρει πίσω αυτό που φαίνεται ως διαρροή στο έθνος, ότι είναι από το Σαμαρά, μπορεί να μην παραιτηθώ. Εάν δεν το πάρει πίσω όμως, τότε θα παραιτηθώ και θα ορίσω ως αντιπρόεδρο το Γιάννη Πλακιωτάκη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να αναλάβει και χρέη προέδρου. Άρα δεν παίρνει απόσταση ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Αυτό όμως είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Μεϊμαράκη. Ναι, αλλά εσύ πώς το βλέπεις, θέλω να μου πεις. Επαναλαμβάνω σε κάθε περίπτωση ότι καλά θα είναι τη στάση μας να μην την προσδιορίζουμε με βάση τις κινήσεις των άλλων. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η ένταση πρέπει να πέσει και για να πέσει η ένταση θεώρησα χτες και το επαναλαμβάνω και σήμερα
προσπαθώντας να υπερβώ όσο συνέβησαν στην χθεσινή δημόσια συζήτηση στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου. Δεν σε είδα ότι... να είσαι χαρούμενη κι εσύ όμως από την εικόνα. Προφανώς. Προφανώς. Λέω ότι θα πρέπει να υπερβούμε άμεσα όλη αυτή την ένταση και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Η κίνηση χτες, το άνοιγμα της συζήτησης να υπάρχει νέος μεταβατικός πρόεδρος, ουδέτερος μεταβατικός πρόεδρος, και το άνοιγμα της συζήτησης για το να αφήσουν οι υποψήφοι πρόεδροι τα κομματικά τους αξιώματα, νομίζω πως ήταν μια συζήτηση στην οποία ανταποκρίθηκαν και ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης. Mm-hmm. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να συναρτούμε τις κινήσεις μας πάντως από το τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί το εκλογικό σώμα μας κρίνει αυτοτελώς. Και γιατί όλοι έχουμε ευθύνη για το καράβι της Νέας Δημοκρατίας και για το πλήγμα της εικόνας που δέχεται αυτές τις μέρες και το οποίο αντί να μειωθεί και αντί να δείξουμε ότι αμέσως καταλάβαμε το πρόβλημα, φαίνεται πως διευρύνεται. Μαρία Σπυράκη, εγώ θέλω να το δω και λίγο πιο πολιτικά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Διότι εδώ ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, η βάση, αρχίζει και λέει άλλα πράγματα. Είναι μόνο τεχνικό ή συμπίπτει με την έκκληση Τσίπρα για μια εθνική συνεννόηση? Και όταν κάποιοι παίρνουν καθαρή θέση απέναντι σε αυτό και κάποιοι επαμφωτερίζουσα, λέει ο απλός νεοδημοκράτης, βρε εσύ, μήπως εδώ δεν θέλουν κάποιοι να γίνουν καν οι εκλογές για να μας προλάβουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις ραγδαίες ή να γίνουν με ένα απαξιωμένο νέο πρόεδρο που θα πάει σε ένα συμβιβασμό με τον κυρίαρχο του πολιτικού σκηνικού? Αυτό που σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε είναι να αποφεύγουμε τις θεωρίες συνωμοσίας. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές και θα αναδείξει πρόεδρο από τη βάση. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Βεβαίως, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε πολιτική κίνηση κάνουμε γίνεται μέσα σε ένα κάδρο. Και ότι είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που ήταν και πριν από 7 μήνες, δεν έχει αλλάξει σε κάτι, ζητά τη συνένεση ως προϊόν ανάγκης. Έχει χάσει βουλευτές, είναι στους 153 και πλέον προσπαθεί να βρει τα πεδία συνεννόησης με την αντιπολίτευση, κάτι που δεν το έκανε σε καμία προηγούμενη φάση. Δεν είμαι επί της αρχής εναντίον της συνεννόησης. Όπως ξέρετε, είμαι αναφανδόν υπέρ της συνεννόησης. Μιλούσα πριν από τις εκλογές για έναν εθνικό οδικό χάρτη, για να βγούμε από την κρίση. Όμως η συνεννόηση αυτή πια πρέπει να έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να έχει κυβερνητική στήριξη. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να βάζουμε πλάτη για να κυβερνάει ο Τσίπρας και την ίδια ώρα να μοιραζόμαστε το πολιτικό κόστος μιας συμφωνίας την οποία εμείς πάλι περάσαμε από τη Βουλή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία δυνατότητα να περάσει, αλλά διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε εξ ολοκλήρου ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Παρ' όλα αυτά, έχεις την εντύπωση ότι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, που είπες, δεν είναι στα καλύτερα σε αυτή τη στιγμή, δεν είναι ταυτοχρόνως και μια εικόνα παρακμής? Δεν τους τσουβαλιάζω όλους, αλλά λέω ότι η εικόνα ως γενική αποφορά, διότι αυτή τη στιγμή οι φίλοι οπαδοί, μέλη, η βάση, βράζει και βράζει για μια διαδικασία που θεωρεί ότι ουσιαστικά πάει πολύ πιο γρήγορα σε κάδρο πλήρους αποσύνθεσης τη Νέα Δημοκρατία. Και Μαρία Σπυράκη, φοβάσαι τη διάσπαση? Τη διάσπαση δεν τη φοβάμαι. Θέλω όμως να πω κάτι πολύ καθαρά. Συγγνώμη, πριν το πεις το καθαρά. Τη διάσπαση λες δεν τη φοβάσαι. Μα πώς θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τέτοιες εκατέρωθεν βολές αύριο και θα πούνε ότι είναι όλοι μαζί? Αλλά εκλογές κάναμε, Γιώργο μου. Δεν κάναμε κοινωνικό σουαρέ για να ανταλλάξουμε αγρότητες. Εκλογές κάνουμε. Εντάξει. Οι εκλογές έχουν μέσα τους αυτή την αντιπαράθεση. Δηλαδή είναι και φυσικό, είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό και στη φύση πολιτικής. Από εκεί και πέρα όμως. Το καθαρά τώρα θέλω να ακούσω. Το καθαρό είναι ότι είναι υποχρεωτικό να μείνουμε όλοι μαζί και να ανορθώσουμε άμεσα την εικόνα του κόμματος. Αυτό με έναν τρόπο μπορεί να γίνει. Με μια αξιόπιστη εταιρεία, με διοργάνωση εκλογών απευθείας από τη βάση στο άμεσο χρονικό διάστημα, ενώ στις επόμενες ημέρες, και με ένα ευρύτατο προσκλητήριο προς όλους όσοι ενδιαφέρονται να συνδιαμορφώσουν το μέλλον της κεντροδεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι οι ταμπέλες, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τα στελέχη της, η Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε οι βουλευτές της, η Νέα Δημοκρατία είναι ο κόσμος που μας στηρίζει. Χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών, χωρίς την ψήφο τους, χωρίς τη συμμετοχή τους στην επιλογή του αρχηγού, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τίποτα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πετύχουμε για να ανορθώσουμε το κύρος, ζητώντας εξ αρχής συγγνώμη από τους πολίτες που δεν τα καταφέραμε, θα είναι η άμεση, σοβαρή, αξιόπιστη διενέργεια εκλογών και με χαμηλούς τόνους και η κατάθεση πολιτικών προτάσεων. Επαναλαμβάνω εδώ, ο καθένας από τους υποψηφίους κρίνεται χωριστά.
Ναι, αλλά, ο καθένας από ναι, αλλά θα σου πει αυτός κρίνεται χωριστά. Σύμφωνη. Δεν είναι παρέα. Γιατί να πάει ο άλλος. Σωστό. Που διεκδικούν την ηγεσία. Γιατί να πάω εγώ στην κάλπη, θα σου πει ο Νεοδημοκράτης, όταν εδώ ακούμε χθες το βράδυ τον μέχρι σήμερα μεταβατικό πρόεδρο να λέει ότι αν γίνει μια τηλεμαχία, να γίνει. Έχει ορίσει και τον αντίπαλο. Με τον κύριο Τζιτζικώστα και τελειώσαμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι εικόνα αυτή. Όχι. Όχι. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Καλύτερα θα είναι μάλλον πριν επιλέξει ο καθένας τον αντίπαλό του να έχει και μια αίσθηση των ενδεικτικών σε πολύ μικρό δείγμα και μόνο από την εσχατιά της Ελλάδος, γιατί από μικρές mm-hmm. πόλεις, σε μικρά χωριά ψήφισαν οι άνθρωποι των αποτελεσμάτων που είχαν στη Συγκρού. Mm-hmm. Εκεί μάλλον θα έπρεπε μάλλον να ξαναθυμηθούν ποιος ήταν πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να πω ότι η επιλογή του της συζήτησης θα πρέπει να γίνει ανοιχτά, αν θέλουν οι τέσσερις υποψήφοι να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Μάλιστα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατάσταση είναι νομίζω προσβλητική για τους πολίτες που μας ακούνε. Γι' αυτό και πρέπει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών. Όχι να το μειώσουμε, όχι να το περιορίσουμε. Αν έχουμε ένα κίνδυνο είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτός ο κακός εαυτός αναδείχθηκε στην αδυναμία την οργανωτική της Κυριακής. Δεν χρειάζεται να περιφέρεται από κάτω σε κανάλι. Θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό και θέλω εδώ τώρα και τη δημοσιογραφική αναλυτική σου θέση και ματιά. Η κυβέρνηση δεν είναι στα καλύτερά της και ο κόσμος που την ψήφισε σχετικά πρόσφατα αισθάνεται και ματαιωμένος και πικραμένος και απογοητευμένος. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει την καλύτερη εικόνα, έχει τη χειρότερη εικόνα αυτή τη στιγμή, εικόνα καφενιού τολμώ να πω. Συνολικά η απαξίωση του πολιτικού συστήματος το κάνει η Μαρία Σπυράκη αδύναμο έως παραλυτικό μπρος σε ενδεχόμενες άλλες λύσεις. Το βλέπεις έτσι? Όχι. Πιστεύω πως πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και πιστεύω πως πρέπει να ξέρουμε ότι κανένας είδους κραυγές δεν μπορούν να φέρουν τη λύση για τη χώρα. Βεβαίως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην κυβέρνηση, γιατί ακόμη και σε σχέση με αυτά που έλεγε το Σεπτέμβριο, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, η πορεία της είναι αντίστοιχη. Δεν υπάρχει κανένα παράλληλο πρόγραμμα για την ανακούφιση των πολιτών, ούτε φυσικά ήταν δυνατόν να υπάρξει με τα δεδομένα δημοσιονομικά, και υπάρχουν μία σειρά υποχρεώσεις τις οποίες η κυβέρνηση ανέλαβε με το μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το κρίνουν οι πολίτες. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την αξιοπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει τάχιστα να συγκροτηθούμε, να πάμε από την αρχή να εκλέξουμε ένα νέο αρχηγό, ο οποίος θα εργαστεί για την αποκατάσταση τη σχέση μας με την κοινωνία και κυρίως για την απάντηση των βασικών ερωτημάτων που οι Έλληνες θέτουν για την πραγματική οικονομία, για τους απλήρωτους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, για την υπερφορολόγηση, για την έλλειψη του δανεισμού, για την καθημερινότητα στο ασφαλιστικό, για το ότι δεν αντέχουμε άλλες περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά θα πρέπει να γίνει και ακόμη ένα σημάδι των δαπανών, για τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξει η Ελλάδα στους επενδυτές και θα σταθεροποιηθεί το πολιτικό περιβάλλον. Όλα αυτά είναι ζητήματα που η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θέσει και μόνο ένας αρχηγός με αξιόπιστη ατζέντα μπορεί να θέσει. Πριν αποφασίσουμε ότι δεν μας κάνει αυτό το πολιτικό σύστημα, να σκεφτούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές, που δεν βλέπω παρά μόνο τα άκρα και τη χειδαιότητά τους, και να αποφασίσουμε να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Γιατί σημασία δεν έχει να βλέπουμε τη ζωή από την τηλεόραση ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημασία έχει να είμαστε εκεί, να κάνουμε εμείς την επιλογή μας, για να δούμε αν αυτή η επιλογή έχει τα αποτελέσματα που υπόσχεται. Μαρία Σπυράκη, θέλω να την ευχαριστήσω θερμά και για τις διευκρινήσεις για την δεδομένη, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτιάχνουν τον φράχτη αντί να φτιάχνουν τα hot spot. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Μαρία. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Σπυράκη.